Έτσι λοιπόν, στοίχημα της Ελληνοπολιτείας αλλά και δέσμευση με τις προγραμματικές δηλώσεις που είναι στον Άριο Πάγο, δηλώνω σε όλους ότι το κόστος ζωής, το κόστος διαβίωσης δεν θα ξεπερνάει το 50% του μικρότερου μισθού. Δεν θα το ξεπερνάει για να υπάρχει κίνητρο για να ζήσεις, να έχει κίνητρο να δουλέψεις, να εργαστείς. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε, και αυτό τα λέει όλα, ότι το κόστος διαβίωσης θα είναι το 50% από το μικρότερο μισθό που τότε στις μέρες μας θα έχει καθιερωθεί. Άρα σαφώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία για πιο φθηνά καύσιμα, πολύ πιο φθηνά, ενέργεια, νερό, είδη πρώτης ανάγκης και χιλιάδες άλλα πολλά. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι, έχω πει ότι με Ελλήνο συνέλευση περιμένει τόσα χρόνια ο κόσμος, του λέω ότι κάθε ελληνικό άφημι θα έχει από το κράτος 20.000 ευρώ για ανακούφιση και ανάπτυξη της πρώτης διαδικασίας που μπαίνοντας στις μέρες της Ελληνοπολιτείας, για να παραχθεί μια πραγματική αλλά και αληθινή ανάπτυξη στην ίδια την αγορά από τον ίδιο τον πολίτη. 20.000 σε κάθε αφημί.